Κυρίες κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα βραδινά νέα από το Art Channel. Στην κυριολεξία άνοιξαν οι ουρανοί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και στην Κομωτινή. Η χθεσινή νεροποντή που έπληξε ολόκληρη τη χώρα δημιούργησε πολλά και σοβαρότατα προβλήματα και στην πόλη της Κομωτινής. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, στην οδό Κατσαντώνη, η ανευθυνότητα ενός εργολάβου, ως συνήθως, όπως υποστήριξαν οι κάτοικοι στην οδό, παρολίγο να γίνει η αιτία για το χαμό τριών μικρών παιδιών. Η χθεσινή ύφεση της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα ήταν η αφορμή δημιουργίας πολλών προβλημάτων στη Ροδόπη αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια. Συγκεκριμένα στην Κομωτινή, πολλές ταράτσεις οικοδομών πλημμύρισαν αφού βούλωσαν οι είσοδοι των υδροροών. Τη σημαντικότερη ζημιά, ωστόσο, υπέστη μια οικογένεια που εκτός των υλικών ζημιών παραλίγο να θρυνήσει και τα τρία βρεφικής και νηπιακής ηλικίας παιδιά της. Εδώ και 30 χρόνια που είμαι εγώ εδώ στην οικοδομή και ο γείτονας μου είναι 50 χρόνια, ποτέ δεν ήταν αυτό το χάλι, ποτέ δεν έγινε. Τώρα ο εργολάβος πρόσκαψε για την ίδρυψη και έρχεται από πάνω και τα παράτησε έτσι όπως είναι, ήρθε όλο το νερό, συν ο εργολάβος που χτίζει την πολυκατοικία πίσω από μένα ακριβώς. Πήρε ο κύριος αυτός, έβγαλε τα μπάζα και τα πέταξε στο διπλανό οικόπεδο που είναι άδειο. Το μπάζωσε και κόλληψε να ισιοπεδώσει το σπίτι το δικό μου μαζί με το άδειο το οικόπεδο. Και όπως κατεβαίναν τα νερά τα ορμητικά από πάνω, έχει σπάσει και το κράσπεδο του Δήμου. Και όπως ερχόταν τα νερά, έπεσαν όλο στον όγκο του τοίχο που ήταν ένα 20 ύψος και παρέστηρε τον τοίχο, παρέστηρε τα παράθυρα και κόλληψαν να πνιγούμε να θρυνήσουμε τρία μικρά παιδιά. Ευτυχώς τα προλάβαμε τελευταία στιγμή. Ας πω, έγινε μεγάλη καταστροφή, τρομερή καταστροφή, το υπόγειο και το σπίτι, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Τα νερά που μπήκαν ορμητικά στο σπίτι ξεπέρασαν το ένα μέτρο, προκαλώντας την οργή των κατοίκων καθώς και του ιδιοκτήτη που πρόκειται να προβεί σε μηνύσεις. Η ενέργεια δική μας είναι καταρχήν πρώτα ο πολιτικός μηχανικός να εκτιμήσει και ο φωτογράφος έχει βγάλει τις φωτογραφίες σε όλες αυτά τα χάλια που συμβαίνουν και να προχωρήσει στην καταγραφή των ζημιών και από εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε για κάθε υπεύθυνο. Τραγικές οι συνέπειες λοιπόν και τα αποτελέσματα της χθεσινής νεροποντής, τραγελαφικές οι συνέπειες και τα αποτελέσματα από την ανευθυνότητα αυτού του εργολάβου. Να αλλάξουμε κλίμα στη συνέχεια και να πάμε σε πιο ευχάριστα, αφού στη σύσκεψη που διενεργήθηκε χθες συζητήθηκε και το θέμα των εργατικών κατοικιών. Γι' αυτό το θέμα ο κύριος Γιακουμάδος που βρέθηκε στην Κομωτινή τόνισε πως προωθείται η αγορά σπιτιών από τους δικαιούχους με επιδότηση του δανείου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Ο νομάρχης Ροδόπης τώρα αναφέρθηκε στη συνεργασία που έχει με τον Υφυπουργό Απασχόλησης, ενώ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής αμφισβητεί αυτά τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Γιακουμάτος για την εργατική κατοικία στην περιοχή μας. Αυτή η οποία υπολείπεται είναι η πολεοδομική μετέλεση την οποία θα θέλει με το γραφείο του ΟΕ, πολυσυλλογική και σε τηλεφωνή μεταλλήλωση δεν είναι σαν προτεραιότητα. Έχουμε εντός σχεδίου εργασία, δεν πρέπει να γίνει πολεοδομική, έχει γίνει ήδη, είναι εντός σχεδίου, είναι καθαρή πολιτική συνέχιση 4.200 τετραγωνικών μέτρων. Δεν έχουμε άλλα προβλήματα που έχουν έρθει στην άλλη με τοπικά ή υποτοπικά ή τα λοιπά του πολυοδομής και τέτοια. Η καθαρή οικοδομή συνέχιζε που αφαιρεθούν. Θέμα που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγιναν με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Απασχόλησης και εκπροσώπων φορέων ήταν και οι εργατικές κατοικίες. Για το θέμα των εργατικών κατοικιών προωθείται η αγορά των σπιτιών από τους δικαιούχους με επιδότηση του δανείου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Παράλληλα για την περίπτωση των σαπών προτάθηκε να αγοραστούν διαμερίσματα που θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους, ενώ θα προχωρήσει η κατασκευή εργατικών κατοικιών και στους υπόλοιπους δήμους. Παρόλο που ευνοούμε την πολιτική να αγοράζει σπίτι ο δικαιούχος και να το πληρώνει και να επιδοτεί το δάνειο η εργατική κατοικία, με 0 επιτόκιο 3 παιδιά, 0,3 με 2 παιδιά, 0,5 με 1 παιδί.
είναι ένα επιδοτούμενο πάρα πολύ καλό, χαριστικό θα έλεγα. Είναι οι ίδιες υποχρεώσεις που έχει αυτός που παραχωρεί σπίτι η εργατική κατοικία με αυτό που την αγοράζει. Άρα είναι προτιμότερο να αγοράσει και να διαλέξει σπίτι μόνος του από το ελεύθερο εμπόριο. Μπορούμε, είπα εδώ και στις ΣΑΠΕΣ, να αγοράσουμε και ως οργανισμός εργατικής κατοικίας, αν υπάρχουν οικόπεδα, όπως υπάρχουν σε μερικές περιπτώσεις πρόβλημα, ολόκληρη πολυκατοικία ή διαμέσματα και να παραδώσουμε σε δικαιούχους να κληρώσουμε. Όπως κάναμε στη Λιβαδιά φέτος. Είναι μια άλλη πολιτική του ΕΕ. Ο νομάρχης Ροδόπης αναφέρθηκε στη συνεργασία που υπάρχει με τον Υφυπουργό Απασχόλησης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Για Κουμάτο, φοβερά ευαισθητοποιημένο για αυτή την περιοχή. Βλέπετε ότι αυτή η συνεργασία θα έχει συνέχεια. Θα βρεθούμε πάλι την Παρασκευή για να εξετάσουμε όλες τις περιπτώσεις αλλά και για την βιωσιμότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής αφισβητεί τα στοιχεία που κατέθεσε ο κύριος Γιακουμάτος για τον ΟΑΕΔ την εργατική κατοικία. Δείχνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Ίσως φταίει το 18μήνο της εξουσίας που είναι πολύ λίγο και δεν έχουν μάθει πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες. Είναι ένα δύσκολο θέμα η ανεργία, είναι ένα δύσκολο θέμα ο ΟΑΕΔ, είναι ένα δύσκολο θέμα το να συλλέξει στοιχεία από τις επιχειρήσεις και να δεις ποιες βιώσιμες και ποιες δεν είναι αφού έχουν ενταχθεί στον ανάπτυξη. Τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας, το Αγροτοκτηνιατρικό και το Κτηνιατρικό Εργαστήριο της Κομωτινής επισκέφθηκε η βουλευτής για τον νομό Ροδόπης Χρύσα Μανολιά. Στη συναντήση η κυρία Μανολιά είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία του στο έργο που επιτελείται στον κρίσιμο αυτό τομέα αλλά και τα διάφορα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας, το Αγροτικό Κτηνιατρείο και το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομωτινής επισκέφτηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χρύσα Μανολιά. Συναντήστης με τους προϊσταμένους και το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών, η κυρία Μανολιά έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία τους, το έργο που τελείται στο κρίσιμο αυτό τομέα, αλλά και για τα διάφορα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με κρισιμότερο το ζήτημα της αδυναμίας, το τελευταίο διάστημα εκτέλεση των απαραίτητων αιματολογικών εξετάσεων. Το πρόβλημα όμως που εμφανίζεται ιδιαίτερα σοβαρό αυτή την περίοδο είναι το γεγονός ότι το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομωτινής δεν υπάρχει το φαρμακευτικό κατασκεύασμα του αντιγόνου για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα ζώα όσον αφορά τις ασθένειες βρουκέλωσης και της λεύκωσης. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν τα σχετικά κρούσματα στα ζώα. Ταυτόχρονα όμως προκαλούνται και οικονομικές συνέπειες στην αγορά εξαιτίας της διακοπής των αγοροπολωσιών των ζώων επειδή δεν μπορούν να γίνουν σχετικές αιματολογικές εξετάσεις με αποτέλεσμα να θανατώνονται ζώα. Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα την ποιοτική λειτουργία των κτηνιατρικών υπηρεσιών και κυρίως του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κομωτινής που έχει την ευθύνη του και τους τρεις νομούς της Θράκης. Ύστερα από αυτά ερωτάται ο κύριος Υπουργός σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση προμήθεια αντιγόνου στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομωτινής, πότε σχεδιάζει το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε διορισμούς επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη των υπάρχουντων αναγκών και θα υπάρχει ισοκατανομή με βάση ανάγκης κατά νομό. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την έγκαιρη πρόσληψη του απαραίτητου εποχικού προσωπικού του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κομωτινής. Επειδή ψάχνουμε κυρίες και κύριοι για ευχάριστες ειδήσεις, γι' αυτό στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον υπεύθυνο γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων του Πανθρακικού, της ομάδας μας. Είναι χρέος μας να μιλήσουμε για τη σημερινή νίκη με την Κοζάνη. Με την Κοζάνη. Γιάννη, ο Γιάννης ο Πετρακόπουλος μας ακούει? Δεν μας ακούει, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Χαρήκαμε λίγο πιο νωρίς από όσο το περιμέναμε. Θα τα πούμε σε λίγο ωστόσο. Λοιπόν, νικηφόρος ο Πανθρακικός και πάλι, να μην το ματιάξουμε. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Γιάννη τον Πετρακόπουλο. Ο Υφυπουργός Απασχόλησης Γεράσιμος Γιακουμάτος επισκέφθηκε χθες την Ομαρχία Ροδόπης, όπου προείδρευσε στη σύσκεψη με αντικείμενο την αποβιομηχάνηση με τη συμμετοχή φορέων, επιμελητηρίων και της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό το θέμα της αποβιομηχάνησης τόνισε πως θα υπάρξει ολοκληρωμένη παρέμβαση αυξημένης επιδότησης απασχόλησης. Αυτά λίγα από τα ευχάριστα.
Ο Υφυπουργός Απασχόλησης Γεράσιμος Γιακουμάτος επισκέφθηκε χθες την Κομωτινή και πιο συγκεκριμένα την Ομαρχία Ροδόπης, όπου προέδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο το πρόβλημα αποβιομηχάνησης με τη συμμετοχή φορέων των επιχειρήσεων, επιμελητηρίων και αυτοδιοίκησης. Για το θέμα της αποβιομηχάνησης στη Ροδόπη τόνισε πως θα υπάρξει ολοκληρωμένη παρέμβαση αυξημένης επιδότησης απασχόλησης. Ολοκληρωμένη παρέμβαση υψημένης επιδότησης απασχόλησης. Προσέξτε τι λέω, υψημένης επιδότησης απασχόλησης. Για το βρεφονιπιακό σταθμό της εργατικής εστίας στην Κομωτινή επεσήμανε ο κύριος Γιακουμάτος πως θα γίνει άμεση πρόσληψη προσωπικού. Ένα βρεφονιπιακό σταθμό όπου υπολειτουργούσε, άμεση πρόσληψη με στέτς που έχει εγκριθεί από τον ΟΕΕ 18 μήνα βρεφονιπιοκόμη να δουλέψει πλήρως για να απορροφήσει και τα 100 παιδιά που μπορεί και έχει δυνατότητα. Δώσαμε 35.000 ευρώ και το ανακαινήσαμε και είναι σε σκέψη να κάνουμε και τον δεύτερο, δεν τον ανακοινώνω, διότι υπάρχει πρόβλημα σε κάθε νομό της χώρας να υπάρχει ένα βρεφονιπιακό σταθμό και δεν υπάρχει. Σε θετική διάκριση της επέκτασης του 5 της Χιλίης για τα παιδιά της μειονότητας προχώρησε η κυβέρνηση. Όπως τονίζει ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ιλχάν Αχμέτ, αυτό το μέτρο πρέπει οπωσδήποτε να ευνοηθεί αφού δίνει ίσες ευκαιρίες για όλους και έτσι παραμερίζονται όλες οι διακρίσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ίσες ευκαιρίες για όλους προσφέρει η επέκταση του μέτρου 5 της Χιλίης που αφορά την εισαγωγή των παιδιών της μειονότητας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί, όπως διευκρινίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιλχάν Αχμέτ, η στάση του ΠΑΣΟΚ, που παρόλο που το 1996 θέσπισε αυτό το μέτρο, στην τωρινή κατάρθρο ψήφιση της Ολομέλειας δεν ψήφισε υπέρ αυτού. Η κυβέρνηση προχώρησε στη θετική διάκριση ότι επέκταση του 5 της Χιλίης και στα τεχνικά επαγγελματικά ηλικία, αλλά και μη εφαρμογή στις βάσεις στα παιδιά τη μειονότητα. Κάποιοι κύκλοι, κάποια τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως από τη μειονότητα, ίσως και κακοπροαίρετα, ίσως και δεν γνωρίζοντας την ουσία των πραγμάτων, δεν κατάλαβαν πολύ καλά το σημείο που είχα στην ομιλία μου. Εγώ στην ομιλία μου είχα πει ότι ο Πέτρος από την Ιερά Πέτρα και ο Χασάν από την Κομωτινή πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και προκειμένου να αναπτυχθεί η περιοχή πρέπει να δώσουμε ίσες ευκαιρίες και ότι χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, διότι κατά αυτόν τον τρόπο οι διακρίσεις που γινόντουσαν και τα προβλήματα που είχε η μειονοτική εκπαίδευση παραμερίζονται. Ίσα ίσα για να αναπτυχθεί ο Πέτρος και ο Χασάν ίδιοι να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο εργασίας πρέπει να ευνοηθεί αυτό το θετικό μέτρο. Κάθε άλλο περαιτέρω ερμηνεία, κάθε εκ μέρους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι λυπάμαι αυτό, που στην κατάρθρο ψήφιση του νομοσχεδίου μπορούσαν να ψηφίσουν το συγκεκριμένο άρθρο, ιδίως μιλώ για το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση, που ήδη είχαν θεσπίσει το 96 αυτό το μέτρο. Την έγκριση τριών νέων έργων πήρε η Δημοτική Αρχή της Κομωτινής από τη Διαχειριστική Αρχή της Αθήνας στα πλαίσια του προγράμματος Urban. Τα έργα αφορούν την ανάπλαση της Εγνατίας Οδού και της Δημοτικής Αγοράς, καθώς και τη λειτουργία ενός νέου εργαστηρίου ψηφιακής τεχνολογίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων φτάνει στο ποσό του 1.100.000 δραχμών. Τρία νέα έργα εγκρίθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Urban. Τα τρία σημαντικά έργα που θα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου αφορούν στην αποκατάσταση ανάπλαση της Εγνατίας Οδού, που έχει ήδη δημοπρατηθεί και σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάσταση του δρόμου, στη λειτουργία εργαστηρίου ψηφιακής τεχνολογίας, που θα εντάσσεται στους χώρους του πολυλειτουργικού κέντρου, το οποίο θα στεγάζεται σε νέο κτίριο, και τέλος στην ανάπλαση της δημοτικής αγοράς. Τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πορεία του Urban αφορούν την έγκριση τριών νέων έργων που λάβαμε πρόσφατα από τη Διαχειριστική Αρχή, από την Αθήνα. Πρόκειται για την αποκατάσταση, ανάπλαση της Εγνατίας Οδού, για το ψηφιακό εργαστήριο, το εργαστήριο ψηφιακής τεχνολογίας, το οποίο θα λειτουργήσει στο πολυλειτουργικό κέντρο, το καινούριο κτίριο που χτίζεται στο Ανατόλια. Και επίσης πρόκειται για την ανάπλαση της δημοτικής αγοράς. Είναι τρία σημαντικά έργα τα οποία θα ξεκινήσουν σύντομα. Η Εγνατία έχει ήδη δημοπρατηθεί και είμαστε στη φάση υπογραφής σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου, αφού έχει ολοκληρωθεί και η παρέμβαση της ΔΕΙΑ. Και προχωρούμε στην δημοπράτηση της δημοτικής αγοράς και του ψηφιακού εργαστηρίου.
Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου όλα τα έργα θα έχουν ξεκινήσει για αυτά τα τρία που σας είπα. Για δε την Εγνατία θέλουμε όχι απλώς να έχει ξεκινήσει, αλλά να έχει προχωρήσει το έργο αρκετά, ούτως ώστε ο χειμώνας να μην βρει τους κατοίκους πάλι με αυτή την δύσκολη κατάσταση. Προβλήσουμε. 600.000 ευρώ είναι η Εγνατία, 200.000 ευρώ είναι το ψηφιακό εργαστήριο και 300.000 ευρώ είναι η δημοτική αγορά. Υποψιάζομαι ότι έχουμε τον υπεύθυνο γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων, τον Γιάννη Πετρακόπουλου του Πανθρακικού. Γιάννη, μας ακούς τώρα? Σας ακούω, κύριε Βουζέλη. Βαθιά λίγο, ε? Βαθιά, ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχετε επιστρέψει πάλι νικητές. Οπότε ναι, τα μικρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας στις τηλεφωνικές γραμμές του ΟΤΕ ελπίζουμε να λυθούν σύντομα για να έχουμε και καλύτερη επικοινωνία. Ίσως θα πείτε και αύριο ζωντανά με τη συνάδελφο στο δελτίο μας. Όμως ανταποκρίθηκε λοιπόν για μια ακόμη φορά, κατέκτησε το στάδιο, κατέκτησε το γήπεδο και ενίσχυσε τις προσπάθειες του Πανθρακικού και με την ευκαιρία δείξε τις θερμές ευχαριστίες προς όλους τους φιλάθλους και ειδικά προς οργανωμένους οπαδούς, οι οποίοι επέδειξαν μια υποδειγματική συμπεριφορά, άριστη τη χαρακτήρισε μάλιστα και ο προπονητής της Κοζάνης, ο κύριος Διαμαντόπουλος. Τον αγωνιστικό τομέα η ομάδα επικράτησε ξανά με 2-0 αυτή τη φορά επί της Κοζάνης, με 2 γκολ λίγο από, πριν από τη λήξη των 2 ημιχρόνων, και με αυτή τη νίκη της συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη τριάδα μαζί με τον Αγροτικό Αστέρα και τον ΠΑΣ Γιάννηνα με 6 βαθμούς, 2 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, δείχνοντας ότι έχει τις δυνατότητες, έχει τις δυνάμεις να πετύχει τον στόχο τον φετινό, ο οποίος δεν είναι άλλος από την παραμονή στην κατηγορία και έπειτα την καταξίωση στη Γαμαθινική. Γιάννη, μάλλον έχουμε πρόβλημα, συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με τηλεφωνική γραμμή, αλλά ωστόσο τα ευχάριστα νέα του Πανθρακικού τα μάθατε, κυρίες και κύριοι, από τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου. Πάμε τώρα σε λίγες διαφημίσεις. Αυτά τα ευχάριστα λοιπόν και με το Πανθρακικό, να μην το ματιάσουμε, θα πάνε όλα καλά. Η 13η συνάντηση παλαιών προσκόπων πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία μάλιστα του νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνάντηση παλαιών προσκόπων που αποτελεί πλέον θεσμό είναι πολύ σημαντική για τους παλιούς προσκόπους που η κοινή τους επιθυμία είναι η ενίσχυση του ενεργού προσκοπισμού σε όλη την Ελλάδα. Η 13η Πανθρακική Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο τουριστικό περίπτερο της Νυμφαίας και κοινή επιθυμία όλων, όπως τόνισε άλλωστε και ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Παλαιών Προσκόπων Οδόπης, κ. Τσοχλιάς Παναγιώτης, είναι η ενίσχυση του ενεργού προσκοπισμού. Είναι γενικά μια συνάντηση της Βορείου Ελλάδος. Η συνάντηση αυτή έχει γίνει πλέον θεσμός. Προηγούμενα διοικητικά συμβούλια δούλεψαν αρκετά και κατάφεραν να κάνουν μια συνάντηση η οποία είναι γνωστή σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Από τις αποφάσεις που πάραμε χθες, η συνάντηση θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που θα ήθελα να πω για τα δικά μας μέλη, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τους προσκαλέσουμε όλους. Κάποιοι ανεπισήμως ήρθαν, κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν. Η Ένωση Ροδόπης πρόσφατα αναδιοργανώθηκε. Στη φάση αυτή που βρισκόμαστε, σε λίγο καιρό θα προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά μας τα παλιά μέλη και νεότερα. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω, η παλαιού πρόσκοπη επιθυμία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να δουλέψουμε ποικιλότροπα ώστε να έχουμε μια κοινωνική παρουσία, κυρίως να φέρουμε νέα μέλη και ακόμα κυριότερα να βοηθήσουμε τον ενεργό προσκοπισμό. Άλλωστε, αν δεν υπάρχει ενεργός προσκοπισμός, δεν θα υπάρχουν και παλαιού πρόσκοποι. Μεγάλη είναι η σημασία της ετήσιας συνάντησης παλαιών προσκόπων, όπως τόνισε και ο πρόεδρος της 13ης Πανθρακικής Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων, κ. Κωνσταντίνος Τσέτλακας, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο προσκοπισμός είναι ιδέα αφιλοκερδής και μόνο ωφέλιμη. Είναι μεγάλη επιτυχία να συναντιόμαστε έστω μία φορά το χρόνο από όλο τον βορειοελλαδικό χώρο, να μιλάμε για τα προσκοπικά, να θυμόμαστε τα παιδικά μας προσκοπικά χρόνια, τα οποία μας αναζωογονούν και δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι μπήκαμε στο περιθώριο της ζωής. Ο προσκοπισμός είναι ιδέα αφιλοκερδής
και μόνον ωφέλιμη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος, κ. Γιάννης Τσουβαλάς, που διευκρίνησε ότι ο προσκοπισμός είναι η μαζικότερη εθελοντική οργάνωση στην Ελλάδα και προσφέρει σημαντικό το κοινωνικό έργο. Ο προσκοπισμός, θα πρέπει να πω, ότι είναι η μαζικότερη εθελοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο ενεργός προσκοπισμός, η κίνηση των νέων, για να το πω πιο σωστά, γιατί ενεργοί είμαστε όλοι μας, έχει ένα σημαντικό αριθμό παιδιών που δραστηριοποιούνται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής επικράτειας και όπου υπάρχουν Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Προσφέρουμε εθελοντικό έργο πολυπίκυλο και σημαντικό, κοινωνικό έργο με μεγάλη σπουδαιότητα και παράλληλα δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να φύγουν από την κοινωνία της μοναξιάς και της απομόνωσης, να τους δώσουμε καινούργιους δρόμους και καινούργιους τρόπους ζωής. Ολοκληρώθηκε σήμερα το τρίτο τουρνουά μπάσκετ Γιώργος Παπαδριέλης που διοργανώθηκε από το ΔΟΝΑ και το ΓΑΣ Κομωτινή στη μνήμη του αείμνηστου Γιώργου Παπαδριέλη. Το τρίτο τουρνουά μπάσκετ Γεώργης Παπαδριέλης που διέριξε τρεις μέρες ολοκληρώθηκε σήμερα. Το τουρνουά διοργανώνεται κάθε χρόνο προς τιμή του αείμνηστου Δημάρχου Κομωτινής κ. Γεώργιου Παπαδριέλη, που όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΔΟΝΑ κ. Κούλης Ταξιλδάρης, υπήρξε πρόεδρος του ΓΑΣ Κομωτινή και βοήθησε σημαντικά στην ύπαρξη του μπάσκετ στην Κομωτινή. Ο Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης ουσιαστικά διοργανώνει με το ΓΑΣ Κομωτινή αυτό το τουρνουά στη μνήμη του αείμνηστου δήμαρχου μας του Γιώργου του Παπαδριέλη, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν όχι μόνο μεγάλος φίλαθλος αλλά και πρόεδρος του ΓΑΣ Κομωτινή. Εγώ για παράδειγμα σαν προπονητής κοντά 20 χρόνια στο σύλλογο τον είχα σαν ένα από τους καλύτερους συνεργάτες στην προσπάθεια να φτιάξει Κομωτινή μπάσκετ και γι' αυτό τον θυμόμαστε. Μεγάλη είναι η προσπάθεια που γίνεται φέτος από τον ΓΑΣ Κομωτινή που ανέβηκε κατηγορία. Σημαντική είναι η στήριξη της Δημοτικής Αρχής και η κοινή επιθυμία όλων είναι τώρα η προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο. Ο ΓΑΣ Κομωτινή φέτος κάνει μια προσπάθεια σε δύο κατηγορίες πάνω και με τους άντρες και με τις γυναίκες. Είναι η αλήθεια ότι είναι δύσκολες κατηγορίες. Ο Δήμος Κομωτινής βοηθά σε αυτή την προσπάθεια με όποιο τρόπο μπορεί και με τις εγκαταστάσεις και οικονομικά. Και εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να έρθει και ο κόσμος στο γήπεδο. Φέτος γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Ως γνωστό, η ομάδα ανέβηκε στη Β' Εθνική. Οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και η βοήθεια του κόσμου είναι απαραίτητη. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το απόψινό βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Ευχές από εμάς για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.